επίσκεψη σε υποκατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ που είχε το φθηνότερο καλάθι του νοικοκυριού. Κατά την τέταρτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Μείωσαν τις τιμές τους και το σημαντικό, άλλος ένας παράγων που έκρινε το καλό του σκορ, είναι ότι μέσα στο καλάθι έχουν πάρα πολλά επώνυμα προϊόντα. Όπως είδατε, δεν ήταν μόνο οι τιμές καλές, αλλά στη μεγάλη κριτική που συνεχώς με ρωτάτε για τα private label και τα επώνυμα, εδώ είδαμε με τα μάτια μας τιμές πολύ χαμηλότερες από όσες είχαμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα σε επώνυμα προϊόντα. Είμαι χαρούμενος γιατί το καλάθι του νοικοκυριού στην αρχή αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, μια ιδέα που γεννήθηκε στο γραφείο μου με τον αντιπροτήμο τον κύριο Παθανάση, αλλά που τέταρτη εβδομάδα έχει πετύχει τα εξής. Να έχουμε μειώσεις σε πολλά προϊόντα, κάτι που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, να έχουμε ελάχιστες αυξήσεις σε ελάχιστα προϊόντα και να έχουμε πολλά προϊόντα, περισσότερα, σε σταθερές τιμές. Σταθερές τιμές σε περιβάλλον πληθωρισμού που τρέχει κανονικά με 10%, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ήδη από μόνο του μια πολύ μεγάλη μείωση. Θέλω να ευχαριστώ λοιπόν όλες τις αλυσίδες οι οποίες έχουν βάλει πλάτη. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Όλες οι αλυσίδες, ο Σλαβενίτης, ο Βασιλόπουλος, ο Μασούτης, ο Γαλαξίας, τα Lidl, ο Κρητικός, το My Market επίσης, που επίσης πήγε πάρα πολύ καλά και αυτήν την εβδομάδα. Τα σπουδάδια που επισκέφθηκα στην Κρήτη, ο Χαλκαδάκης και το Σίνκα. Όλα πραγματικά, όλες πραγματικά αλυσίδες έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν και αρχικά η πρωτοβουλία για το καλάθι του νοικοκυριού αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, έχει πλέον δημιουργήσει μια μεγάλη αγορά. Κάλεσε τέλος τους καταναλωτές να συμμετέχουν ακόμα περισσότερο στην προσπάθεια αυτή, λέγοντας: «Εσείς οι καταναλωτές με τη συμμετοχή στο καλάθι, οθείτε τα σούπερ μάρκετ σε μειώσεις τιμών».